και 19 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 8-20 παραμένει για την ΑΕΚ. Είχαμε κατέρωθεν άστοχες επιθέσεις για τις ομάδες. Ρίματς τώρα, η επίθεση είναι για την ΑΕΚ. Για τον Κόπενραθ. Ναι, άστοχη προσπάθεια, Μπρούερ. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Άρη θα βγάλει τελικά για τον Αντώνη Ασημακόπουλο. Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες της ΑΕΚ. Στακ. Δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα τελικά θα του κάνει το χατήρι. 10-20 double score εδώ, πάντα μπροστά η ΑΕΚ. Από την αρχή του παιχνιδιού δεν έχει χάσει το προβάδισμα. 7-45 ακόμη και να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ράιαν Στακ είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Συνήθις ύποπτος, θα έλεγε κανείς, με 7. Έχει σημειώσει τους 7 από τους 10 πόντους της ομάδας του. Ο Μπουρούσης εκεί θα στοχίσει υπό την πίεση του Χαριτόπουλου. Ο Κόπενραθ όμως πήρε το φάουλ από τον Κόρε Μπρούερ. Πάμε λίγο στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Ηλίας Ζούρος είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος από τα όσα συμβαίνουν πάνω στο παρκέ και προφανώς από την παρουσία των παικτών του, οι οποίοι διακρίνονται μέχρι στιγμής, οι κινήσεις τους διακρίνονται από ιδιαίτερο εκνευρισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προηγούμενη φάση οι παίκτες του Άρη χρεώθηκαν με 5 δευτερόλεπτα σε επαναφορά της μπάλας και ο προπονητής του Άρη γύρισε μενόμενος και φώναζε ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πράγματι, ο Κόπενραθ προσθέτει ένα ακόμη πόντο. 3 έχει φτάσει. 10-21 μεγαλώνει τη διαφορά ο Αμερικανός. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι οι παίκτες του Άρη είναι σαφώς πιο άστοχοι από ό,τι της ΑΕΚ, τόσο έξω από τη γραμμή των 6-25 όσο και στα δίποτα. Έχουν χάσει και τη μάχη το rebound. Πάντιους προσπαθεί να βγάλει ένα ακόμη λάθος για τον Άρη. Ρίματς κλέβει. Κοντρολάρει το ρυθμό Γιάννης Καλαμπόκης τώρα για τον Χάτζατς. Βγαίνει έξω ο Κόπενραθ. Ρίματς. Είχε απόλυτη ευστοχία στα σου τριών πόντων. Χάτζατς. Προσπαθεί να διεισδύσει. Κόπενραθ. Δύσκολη προσπάθεια. Τελικά ποιος. Φάουλ. Καταλογίζει ο Κορομιλάς πάνω στο Δημήτρη Χαριτόπουλο, ο οποίος απορεί. Ο Λευτέρης Κακιούσης ζητά time out. 10-22 η διαφορά είναι στους 12 για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που δείχνει να ελέγχει μέχρι στιγμής. Υπάρχει πλουραλισμός. Αν θα κερδίζουμε κάτω τα χέρια και προπόνηση που διαβάζουμε και περίπατα. Αδικούμε και τους παίκτες Παναθηναϊκού. Αδικούμε και τους προπονητές που κάνουν τόση δουλειά. Αδικούμε τους πάντες. Δεν γίνονται έτσι. Κάθε νίκη και κάθε τίτλος έρχεται μέσα από πολύ μεγάλο κόπο. Και είναι πραγματικά αυτό, δεν είναι κλίσε. Έρχονται και οι ήττες. Είδαμε ότι πέρσι δεν παίξαμε καλά ένα αγώνα, χάσαμε από τη Λάρισα. Αν δεν παίξει καλά, θα χάσει. Φέτος στο ΑΚΑ, στον πρώτο ημίχρονο, κερδίζαμε ένα πόντο τη Λάρισα. Στο δεύτερο παίξαμε καλά και πήραμε τη διαφορά. Άμα δεν παίξει, δεν κερδίζει κανέναν σήμερα. Στο Γαλάτσι, αν δεν είχε μεσολαβήσει το φάουλ του Καλαμπόκη, ίσως πάμε να κουραστούμε. Στο Γαλάτσι, 3 λεπτά πριν το τέλος, νομίζω. 8 πόντους πίσω. 8. Αλλά οι 8 πόντοι φεύγουν και 47 δευτερόλεπτα. Έχει το μυαλό σου μαζί με τη Γαλλία. Πάντως έχει ο Παναθηναϊκός και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναν των υπολείπων. Κοιτάξτε, το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι ότι μια δουλειά που έγινε σε βάθος τα τελευταία χρόνια αποδίδει καρπούς. Από την άποψη, ας πούμε, την πρώτη προπόνηση, για παράδειγμα, που κάναμε στη Ρόδο, που μαζευτήκαμε όλοι μαζί στο τουρνουά της Ρόδου, συζητώντας με τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη, είπαμε ότι η προπόνηση αυτή είναι, που κάναμε είναι Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου. Δηλαδή γινόντουσαν κάποια πράγματα αυτόματα. Δεν ήταν ο προπονητής να πει εσύ πήγαινε εδώ, εσύ πήγαινε εκεί, που βάζουμε στην αρχή κάποια πράγματα. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα και γι' αυτό νομίζω παρουσιάστηκαν πιο έτοιμοι από τις άλλες ομάδες στην αρχή της σεζόν. Σε εντριγκάρει καθόλου, σε προκαλεί, σε εγωιτεύει το ένα ρεκόρ που μπορείς να πετύχεις να γίνεις ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που θα έχει κατακτήσει το κύπελλο πρωταθλητριών με δύο διαφορετικές ομάδες. Κάτι που και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λίγοι το έχουν καταφέρει. Θυμάμαι τον Σάβιτς, τον Ποντιρόγκα, τον Γιασικεβίτσιο, τον Ρέμπετσα και τον Ντανίλοβιτς. Νομίζω ότι αυτοί είναι επί εποχών Ευρωλίγκα. Θα ήθελα να μακάρι να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα με Παναθηναϊκό. Ήδη όχι για να το Final Four πέρυσι στη Μόσχα. Ναι, παίξαμε σαν Final Four στη Μόσχα. Αν υπήρχε βάθρο, θα ανεβαίναμε. Χάλκινο μετάλλιο. Χάλκινο μετάλλιο πήραμε. Και σίγουρα είναι. Άμα πας στην τετράδα, όπως πήγαμε πέρσι, που έχουμε τις δυνατότητες να τα πάμε και φέτος, από εκεί πέρα πας για να κερδίσεις. Γιατί όχι. Έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο ανταγωνιστικός, είναι πιο σκληρός, είναι πιο δυνατός για να καταφέρει πέρυσι, να καταφέρει φέτος εκείνο που. Δεν του έκατσε, να το πω πολύ απλά, πέρυσι
τη στιγμή στην οποία ο Χατζηβέτας έβαλε το 56-55 και ο Παναθηναϊκός προσπέρασε. Δηλαδή αυτά που έγιναν από εκεί πέρα μπορεί ο Παναθηναϊκός να τα αποφύγει φέτος. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, βέβαια να το δούμε, δεν μου αρέσει να βγάζω συμπεράσματα τότε για μένα, γιατί είναι η ομάδα μου αρχές Νοεμβρίου. Είναι και πολύ μέσα ένα μάτσο για το παίξι. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μέσα στις καλές ομάδες της Ευρωλίγκας φέτος. Μπορώ να το πω έτσι. Είμαστε μαζί με την Μπαρτσελόνα, μαζί με τη Μακάμπη, Τζεσεκά, δεν ξέρω ποιες ομάδες θα δείξουν αργότερα καλό πρόσωπο. Νομίζω ότι είμαστε μία από τις ανταγωνιστικές ομάδες. Ο Μπράτοβιτς δεν έχει σύνδρομο με το ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα ήταν παρόν στο μάτς του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο με την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, δεδομένης της συγκυρίας, δηλαδή της συντριβής της ποδοσφαιρικής ομάδας, έχει μία απέτηση. Και νομίζω ότι είναι λογικότατη να μαζευτούν 10.000 άνθρωποι την Τετάρτη με τη Τζεσεκά. Μακάρι, φυσικά. Είναι και εμπορικό όνομα, είναι και ο Παπαλουκάς. Μην ξεχνάμε, είναι όλο το πακέτο καλό. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 7 νίκες αν δεν απατώμε. Ναι, και πηγαίνετε και το 8-0 σήμερα. Και μία στην έδρα μας με κόσμο στον αγώνα με την ΑΕΚ στον πρώτο του κυπέλου. Ακόμα δεν έχουμε παίξει στην έδρα μας. Και μακάρι, γιατί και σήμερα που θα παίξουμε και με τη Λάρισα ήταν και κλεισμένο το θηρόν τα παιχνίδια. Οπότε σίγουρα ο κόσμος, αυτό σημαίνει και ένα από τα πλεονεκτήματα της έδρας σημαίνει η παρουσία του κόσμου. Και να οθήσει εμάς να είμαστε πιο σκληροί στην άμυνα, να παλέψουμε περισσότερο. Γενικά αυτό σημαίνει η έδρα και το χρειαζόμαστε. Ακόμα και αν δεν σε ήθελε για να σε δεχθεί στην ομάδα, ο Μπράτοβιτς είναι βέβαιο ότι σε θέλει και του κάνει τη δουλειά. Τι είναι εκείνο πέρυσι που ο Δημήτρης Παπανικολάου, γυρίζοντας μετά τις ελάχιστες διακοπές που ουσιαστικά καταναλώθηκαν στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, του έδειξε παραπάνω για να του δίνει 20-25 λεπτά σε κάθε μάτς, να του λέει και το ακούσαμε όλοι play free, έστω και αν σε κατάλαβες play free και άρχισε να σου φτάρει τρίποντα. Παρεμπιπτόντως έχεις 12 στα 16 τρίποντα. Δεν ξέρω αν τα έχεις μετρήσει. Εγώ τα μέτρησα το πρωί. Όχι. Εντάξει. Κοίταξε. Το να πάει ένας παίκτης σε μια ομάδα θέλει λογικά ένα χρόνο προσαρμογή. Υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουν. Που είναι τσακμάκια, όπως είναι ο Σπανούλης. Είναι τσακμάκια, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Εγώ η δικιά μου περίπτωση ήταν ενδιάζουσα. Έπρεπε να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Πώς θα κερδίσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αυτή την αλλαγή ερχόμενος από τον Ολυμπιακό και όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά με κάνανε λίγο να μην έχω τόσο συγκέντρωση και να έχω μεγάλο άγχος να προσφέρω. Φέτος την τρίτη μου χρονιά στον Παναθηναϊκό νιώθω, ας πούμε, πιο άνετα. Και μου βγαίνουν κάποια πράγματα. Νιώθω και σωματικά καλά. Έχω κάνει 2 προετοιμασίες. Και νιώθω και σωματικά καλά. Εντάξει, βγήκαν κάποια παιχνίδια, αλλά όπως είπα, δεν θέλω ούτε για μένα ούτε για την ομάδα μου να βγάζω συμπέρασμα από αρχές Νοεμβρίου. Θα ήταν πολύ ανώριμο εκ μέρους μου. Πρωτού πάμε στο Αλεξάνδρου, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Άρης αντιπιδίδει και μειώνει το σκορ. Έχουμε time out, οπότε μόλις ολοκληρωθεί θα γυρίσουμε. Έχεις ξανακάνει με άλλον προπονητή 3 χρόνια. Με τον Ιωαννίδη δεν έκανες. Πήγες μετά το Μουντο Μπάσκετ, έμεινες 2. Με τον Ιβκοβιτς 2. Τον Διαμαντόπουλο 2. Με τον Σούμποτιτς όχι. Πώς είναι να είσαι με έναν προπονητή για τρίτη χρόνια. Ξέρω ένα στα ακούγια του άλλου. Ακριβώς. Νομίζω ότι, όπως είπαμε, νιώθω πιο άνετα. Ξέρω πάνω κάτω τι θέλει ο προπονητής. Πριν φωνάξει κάποια φάση, ξέρω γιατί θα μου φωνάξει. Τι λάθος κάνεις. Μαθαίνεις τη φιλοσοφία του προπονητή. Αν υπάρχει φιλοσοφία, γιατί στο Παναθηναϊκό υπάρχει φιλοσοφία. Υπάρχει. Είναι ο ίδιος προπονητής 7 χρόνια. Πώς είναι. Θα πάρει σύνταξη εδώ. Να το πούμε πιο σωστά, είναι το ίδιο τεχνικό team. Ναι. 7 χρόνια. Και ο Ιτούδης και ο Παπαδόπουλος τα 2-3 τελευταία χρόνια. Και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που κάνουν όλοι πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, με τον Δημήτρη Παπανικολάου η κουβέντα είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα. Ακόμα δεν έχετε ακούσει τίποτα για τα καλύτερα, θα τα πούμε όταν θα ξαναγυρίσουμε από το Αλεξάνδριο. Θα τον έχουμε αρκετή ώρα με την άδεια του Παναθηναϊκού, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάει στα αποδυτήρια, θα πρέπει να είναι κοντά στους συμπαίκτες. Λοιπόν, για να πάμε πάλι να ξαναγυρίσουμε στο Αλεξάνδριο. Άρης ΑΕΚ, Δημήτρης Δραγόγιας. Με ένα σερί 7-0 ο Άρης φαίνεται ότι αφυπνίζεται. 17-22 έχει μειώσει, 4-24 ακόμη για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Θα έλεγε κανείς ότι η είσοδος του Wilkinson έδωσε κάποια φρεσκάδα στην πεντάδα του Ηλία Ζούρου. Ένας ακόμη ευνηδιασμός τώρα από τους παίκτες του Άρη, αλλά κλέβει την μπάλα ο Γιάννης Καλαμπόκης ενώ από τον Αντώνη Ασημακόπουλο, ενώ ο τελευταίος ετοίμαζε να καρφώσει. Ωστόσο, για να φτάσουμε σε αυτήν την μείωση του σκορ, να μειωθεί δηλαδή η ψαλίδα από την πλευρά του Άρη, χρειάστηκε και η ΑΕΚ να μεγαλώσει τον αριθμό των λαθών της. Έφτασε τα 10. Ο Άρης έχει 12. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες σε αυτό το διάστημα του, των πρώτων 2 δεκαλέπτων. Ο Γιάννης Καλαμπόκης που θα εκτελέσει τις δύο βολές τώρα μετά από το φάουλ που κέρδισε. 17-23. Μετά από πολύ ωραία ένας ακόμη πόντος για την ομάδα της ΑΕΚ. Από τον Καλαμπόκη που έχει φτάσει τους 6 πόντους. Και 7 τώρα ένας παρεξηγημένος παίκτης όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Λευτέρης Κακιούσης. Αλλά όπως δείχνουν τα δεδομένα,
μάλλον υπολογίζει ιδιαίτερα στις ικανότητές του. Ασημακόπουλος για τον Τέρελ Κάστλ. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί εκεί την υψομετρική διαφορά από τον Χάτζατ. 19-24 στους 5 και πάλι διαφορά. 3-43 ακόμη για να τελειώσει αυτή η περίοδος. Χάτζατς. Για να δούμε, θα εκτελέσει μόνος του προσπάθεια. Όχι, τελικά θα βγάλει για τον Καλαμπόκη. Σου τριών πόντων είναι εύστοχος. 19-27 από τον Καλαμπόκη που φτάνει τους 10 πόντους. Είναι ο πρώτος παίκτης και από τις δύο ομάδες που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ασημακόπουλος. Βγαίνει ο Χαριτόπουλος από τα screen πάντιους τώρα. Προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Χαριτόπουλος. Δύσκολη και χωρίς ισορροπία η προσπάθειά του. Τελικά η μπάλα καταλήγει στον Σλάβε Ρίματζ. Καλαμπόκης. Για τον Αμίτα Μύρ. Είναι καλό σούτερ ο Ισραηλινός. 19-30 και ο Ηλίας Ζούρος, βλέποντας ότι οι παίκτες του έχουν χαλαρώσει στην άμυνα και έδωσαν το δικαίωμα και την ευκαιρία στην ΑΕΚ να αυξήσει και πάλι τη διαφορά άνω των 10 πόντων. Πήρε σπεσμένα ένα time-out. 19-30, 2-53 ακόμη για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. 2-35 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. 19-30 η ΑΕΚ, η ΑΕΚ που επιτίθεται και πάλι. Ο Ασημακόπουλος θα χρεωθεί ένα ακόμη φάουλ πάνω στο ρήματς αυτή τη φορά. Φάουλ που καταλόγησε ο Κώστας Κορομιλάς. Μία ακόμη αλλαγή για την πλευρά του Άρη. Δύο μάλλον, και ο Κάστλ και ο Σιγάλας αντί τον Πάντιους. Για να δούμε ποιος είναι ο επόμενος που θα αποσύρει ο Ηλίας Ζούρος. Ό,τι βλέπω είναι ο Ασημακόπουλος. Πάμε λίγο στον πάγκο του Άρη, εκείνο ο Γιάννης Νάτου. Γιάννη. Η αλήθεια είναι πως ο Ηλίας Ζούρος επιδιώκει καθαρό μυαλό και ψυχραιμία από τους παίκτες του. Γι' αυτό και βάζει και Μπρούερ και Κάσλ και Σιγάλα στην ίδια πεντάδα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ψυχραιμία από την πλευρά των παίκτων του, παρά ελάχιστον εξαιρέσεων, ελάχιστον φάσεων. Ενώ από την άλλη, η ΑΕΚ που χάνει τη βολή με τον Σλάβε Ρίμα στη δεύτερη, το σκορ μένει 19-30. Η ΑΕΚ έχει την πολυτέλεια να προηγείται με 11 πόντους μέσα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο, χωρίς τον Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της εδώ και αρκετή ώρα. Αυτό ακριβώς. Πάντως η ομαδική προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ είναι αξιοζήλευτη. Μπρούερ απαντάμε σου τριών πόντων. 22-30 από το καλάθι τριών πόντων του Κόρεϊ Μπρούερ. Είναι η πρώτη του πόντου στο παιχνίδι. Χάτζατς για τον Καλαμπόκη. Ο Χάτζατς που δεν έχει σημειώσει πόντο στο παιχνίδι, ωστόσο έχει 4 ασίστ. Έχει ένα κλέψιμο, αυτά είναι στα ενεργητικά του. Ρήματς θα βγάλει για τον Καλαμπόκη. Στο τρίο πόντο είναι εύστοχος και πάλι ο Γιάννης Καλαμπόκης. Με 13 πόντους οδηγεί την ΑΕΚ αυτό το πρώτο ημίχρονο. 22-33. 1-40 ακόμη για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Μία ακόμη αλλαγή αυτή τη φορά για την ΑΕΚ. Αποσύρεται ο Σλάβε Ρήματς και στη θέση του μπαίνει ο Νίκος Παπανικολάου. Ένας από τους νέους παίκτες της ομάδας του Λευτέρη Κακιούση. Μπρούερ προσπαθεί με ατομικές ενέργειες ο Αμερικανός να αφυπνίσει την ομάδα του, η οποία όμως έχει χρεωθεί πάρα πολλά λάθη. 12 μέχρι στιγμής. Λάθη βεβαίως έχει χρεωθεί και η ΑΕΚ. Ωστόσο τα υπερκαλύπτει εξαιτίας της ευστοχίας των παικτών της και των πιο ορθόδοξων επιλογών στην επίθεση. Μπρούερ στις βολές. 1,5 λεπτό ακόμη. ...23-33... από τον Αμερικανό που εάν ευστοχίσει θα κατεβάσει και πάλι τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. Μπρούερ που είναι από τους πιο εύστοχους παίκτες, τον ματιάσαμε σε αυτήν εδώ τη φάση. Αστόχησε στη δεύτερη του πρωταθλήματος και του Άρη, θα λέγει κανείς, σε αυτά τα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Χάτζατς βγαίνει για βοήθεια ο Ταμίρ. Χάτζατς, Καλαμπόκης, νέος σου τριών πόντων, αστοχή αυτή τη φορά. Ταμίρ όμως το επιθετικό rebound ανανέωσε επίθεση για την ΑΕΚ. Ρήματς Χάτζατς για το Ρήματς και πάλι. Γεννιός Σιγάλας, Ρήματς,
Καλαμπόκης. Εκδηλώσει μόνος του τελικά την επίθεση. Wilkinson το rebound. Castle για τον Brewer. 45 δεύτερα ακόμη. Brewer θα πάρει το φάουλ από τον Γιάννη Καλαμπόκη. Είναι το δεύτερο του φάουλ στο παιχνίδι. Στο παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Όπως και για τις δύο ομάδες, ο μόνος που έχει χρεωθεί με τρία φάουλ είναι ο Παντελής Παπαϊωακήμ, ο οποίος έχει μείνει καθυλωμένος στον πάγκο. Όπως στον πάγκο έχει μείνει και ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Κόρεϊ Μπρούερ θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει βολές. 23-13, 40 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε σίγουρα πρωταγωνίστρια την ΑΕΚ. Ο Άρης που προσπάθησε να πλησιάσει στα μέσα στο τέλος, προς το τέλος της πρώτης περιόδου και στις αρχές της δεύτερης, δεν τα κατάφερε όμως. Η ΑΕΚ ξαναπήρε και πάλι το προβάδισμα. Ο Μπρούερ το σούτ για τρεις είναι άστοχος. Μάχη για το rebound. Τελικά ποιος? Έχουμε σφύριγμα. Η επίθεση είναι για τον Άρη. Ενώ ετοιμάζεται και ο Ράιαν Στακ και ο Κόπεραφ και ο Μπουρούσης. Βγάζουν όλα τα χαρτιά τους οι προπονητές. Απομένουν μόνο 31 δεύτερα για να τελειώσει το ημίχρονο. 24-33. Μπροστά η ΑΕΚ με τον Ράιαν Στακ να επαναφέρει την μπάλα σε αυτή την επίθεση για τον Άρη. Υπάρχει χρόνος βεβαίως και για την ΑΕΚ. Στακ στου τριών πόντων. Είναι άστοχος. Το rebound από τον Σλάβε Ρίματς. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Δεν έκανε το χατήρι στον Αμερικανό. Καλαμπόκης. Προφανώς θα εκδηλώσει την επίθεση σε όλο το χρόνο που έχει, ούτως ώστε να μην μείνει ουσιαστικά χρόνος για τον Άρη. Καλαμπόκης βγαίνει πάνω του Μπρούερ. Χάτζατς. Μάλλον ο Ισραηλινός είναι αυτός που θα κάνει το σουτ. Είναι εύστοχος. Δεν κουνήθηκε καν το διχτάκι. 24-35 και πάλι η ΑΕ κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά προς το τέλος της περίοδου. Έτσι εύκολα ή δύσκολα να συντηρήσει αυτή τη διαφορά που μέχρι στιγμής είναι στους 11 πόντους. 24-35, 24 πόντους για τον Άρη είναι πολύ λίγοι βεβαίως για ένα ημίχρονο. Και αυτό είναι συνέπεια των πολλών λαθών και των ανορθόδοξων επιλογών στην επίθεση, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της. 24-35 λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αλεξάνδριο προηγείται η ΑΕΚ του Άρη. Πράγματι ο Άρης κατέβαλε μια προσπάθεια σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. 5:52 απομένει για να ολοκληρωθεί. 33-39 κατάφερε να μειώσει το σκορ με καλάθια των Wilkinson, Stack και Πάντιους. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ προσπαθεί να συντηρήσει αυτή τη διαφορά, ενώ έχουμε ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Μπελακάνο. 33-41, διαφορά στους 8 από αυτή τη βόμβα τριών πόντων από τον Μιχάλη Μπελακάνο. Λέγαμε προηγουμένως ότι ο Άρης κατάφερε, έδειξε μια διάθεση να τρέξει στο τρίτο δεκάλεπτο. Ωστόσο η αποκάλυψη θα λέει κανείς ότι είναι ο Wilkinson, ο οποίος μάλιστα πέτυχε καλάθι, πήρε και φάουλ αυτή την ώρα. 13 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη και αν σημειώσει και αυτή τη βολή θα είναι και ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Πάμε λίγο στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Wilkinson, ο οποίος πήρε και το τέταρτο φάουλ του Taylor Copenrath. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Λευτέρη Κακούση. 5:24 ακόμη για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν επανέλθουμε στο Αλεξάνδριο, οι δύο προπονητές χρεώθηκαν από μια τεχνική ποινή. Καθώς υπήρξε ένταση, ο Κώστας Κορομιλάς δεν χαρίστηκε σε κανέναν και πλέον το παιχνίδι συνεχίζεται μέσα σε ένταση βέβαια. Τη βολή δεν την έβαλε, αλλά η επίθεση είναι και πάλι για τον Άρη, καθώς ο Γιάννης Μπουρούσης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Άρης που προφανώς θα προσπαθήσει να μετατοπίσει το παιχνίδι κάτω από το καλάθι, εκεί όπου υπάρχει και η φθορά από τα φάουλ των ψηλών της ΑΕΚ. Του Κόπεραθ, για να δούμε το σου τριών πόντων από τον Κόρεϊ Μπρούερ. Είναι εύστοχος. 38-41, πλησιάζει στους τρεις ο Άρης. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι μετά από την αρχή. 5:08 δευτερόλεπτα ακόμη, κλέβουν οι παίκτες του Άρη με τον Κάστλ Μπρούερ.
Θα φτάσει μέχρι το κάρφωμα 40-41. Στο πόντο το παιχνίδι ανάβει. Ο Λευτέρης Κακιούσης παίρνει time out, βλέποντας ότι αυτή η διαφορά των 11 και 12 πόντων που συντηρούσε με αίμα στο πρώτο ημίχρονο εξανεμίστηκε σε 5 λεπτά στη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου. Νομίζω ότι ακούτε όλοι το τι γίνεται στο Αλεξάνδριο, το οποίο βέβαια προς το παρόν σιώπησε από αυτή τη βόμβα τριών πόντων του Σλάβεν Ρίματ. 40-44 και πάλι προσπαθεί να ανακτήσει την διαφορά η ΑΕΚ. Πιστή εφαρμογή της βούλησης του Λευτέρη Κακιούση, η μπάλα να πάει στον Σλάβεν Ρίματ, ο οποίος παραμένει πάντα ένας αξιόπιστος σουτέρ. Λάθος από τους παίκτες του Άρη και πάλι για την ΑΕΚ τώρα Ταμίρ. Βγαίνει πάνω του ο Στακ. Μπουρούσης για το Χάτζατς. Μπουρούσης, τρίποντο. Είναι άστοχο. Μπρούερς, ένα ακόμη rebound. Και όσο και αν δεν το πιστεύετε, ο Κόρε Μπρούερ είναι ο πρώτος rebounder για την ομάδα του Άρη με 5. Δεύτερος είναι ο Wilkinson με 4. Αν και περιφερειακός ο Κόρε Μπρούερ, ο οποίος με αυτό το ξέσπασμα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε, έφτασε τους 10 πόντους. Κάστλ, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. 42-44 από τον Τέρελ Κάστλ. Τον Άρη που έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Μια ΑΕΚ που φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την διάθεση του Άρη για γρήγορο παιχνίδι και την φθορά από τα φάουλ, κυρίως του Κόπεραθ. Προσέφερε πολύτιμες λύσεις κάτω από το καλάθι, αλλά και του Παντελή Παπαϊωακή που έχει 3. Αποσύρεται το Αμιταμίρ και μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι ο Νίκος Παπανικολάου. Ο Κάστλ είναι εύστοχος, 43-44. Απάντησε με το ίδιο νόμισμα, με αυτό το έμεσο τρίποντο, ο Άρης στο σούτ τριών πόντων του Σλάβεν Ρίματς. Χάτζατς, Πελεκάνος, Ρίματς βγαίνει και πάλι από τα σκριν. Κάλυπτος, σούτ, είναι άστοχος, rebound από τον Κάστλ. Έχουν γυρίσει όμως οι παίκτες της ΑΕΚ. Μπρούερ, Στακ, Wilkinson, θα κλέψει την μπάλα ο Χάτζατς σε ένα ακόμη κλέψιμο. Μπουρούσης θα φτάσει μέχρι το καλάθι, 43-46. Με 7 πόντους από το σέντερ της ΑΕΚ. 2.56 ακόμη για να τελειώσει το δραματικό τρίτο δεκάλεπτο. Wilkinson κάτω από το καλάθι θα πάρει το φάουλ από τον Χάτζατς. Είναι το δεύτερο φάουλ, δεν κινδυνεύει ο Ισραηλινός. Ο Μάικ Wilkinson θα έχει δικαίωμα για βολές και τη δυνατότητα να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους προσωπικούς του πόντους. Αλλαγές έχουμε για τον Άρη. Νικολάη Πάντιου στη θέση του Κόρε Μπρούερ και ο Δημήτρης Χαριτόπουλος στη θέση του Ράιαν Στακ. Σιγάλας, Πάντιους, Χαριτόπουλος, Wilkinson και Κάστλ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Παπαϊωακίμ μπαίνει στην πεντάδα της ΑΕΚ στη θέση του Γιάννη Μπουρούση. Ο Παπανικολάου, Πελεκάνος, Ρίματς και Χάτζατς είναι η πεντάδα για την ΑΕΚ. 44-46 από την βολή. Είναι εύστοχη του Μάικ Wilkinson, ο οποίος έχει φτάσει τους 14 πόντους. Έχει και 4 rebound. 45-46. Το παιχνίδι αποκτά μια άγρια ομορφιά σε αυτό το σημείο. 45-46, 2.46 ακόμη για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Χάτζατς, Ρίματς. Είναι πάνω του και ο Χαριτόπουλος. Παπανικολάου, 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Χάτζατς, δύσκολη προσπάθεια. Με ταμπλό εκεί. Ενώ εξέπνεε ο χρόνος που είχε δικαίωμα να εκδηλώσει επίθεση. 45-46 παραμένει. Σιγάλας, Πάντιους, σου τριών πόντων. Για πρώτη φορά ο Άρης μπροστά στο σκορ. 48-46. 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο εδώ. Και πάλι το τρίποντο από τον Νικολάη Πάντιους. Το έχει φτάσει τους 9. Χάτζατς,
Γιάννη Χαριτόπουλος. Παπα-Νικολάου, απάντηση. 48-49, καταπληκτικό παιχνίδι εδώ στο Αλεξάνδριο. 1 και 45 ακόμη. Πάντιους. Προσπάθησε να βγάλει για τον Wilkinson, παρενέβη ο Παπα-Νικολάου από τα χέρια του παίκτη της ΑΕΚ, η μπάλα εκτός παρκέ. Καλαμπόκης και πάλι στο παιχνίδι στη θέση του Μιχάλη Πελεκάνου. Αλλαγή όμως και για τον Άρη. Ράιαν Στακ στη θέση του Wilkinson. Καταχειροκροτεί το Αμερικανός, ήταν ο παίκτης που ουσιαστικά οδήγησε τον Άρη σε αυτή την τρίτη περίοδο. Πάμε λίγο στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ίσως να παρατηρείτε ότι ο Ηλίας Ζούρος εναλλάσσει διαρκώς τον Corey Brewer και τον Mike Wilkinson. Αυτό συμβαίνει γιατί και οι δύο δεν είναι στο 100% σε φυσική κατάσταση, καθώς ήταν τραυματίες για ένα μήνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Άρη. Χάσανε τα παιχνίδια κυπέλλου της ομάδας και πλέον οι εργοφυσιολόγοι της ομάδας αναφέρουν ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες για να είναι στο απόλυτο των φυσικών τους δυνάμεων. Η ειρωνία της τύχης βεβαίως είναι ότι ο Wilkinson και ο Brewer είναι οι καλύτεροι παίκτες μέχρι στιγμής του Άρη. Στακ! 50-49 και πάλι προβάδισμα για τον Άρη. Με το Στακ να φτάνει τους 11 και λέγαμε πριν για τον Wilkinson και τον Brewer, οι οποίοι έχουν μαζί 25 πόντους και 10 rebound. Παπα-Νικολάου για το rematch, πατάει τη γραμμή των 6-25, Κάστλ το rebound. Με υποθέσεις ευνηδιασμού φεύγει ο Πάντιους και φτάνει μέχρι το lay-up, 52-49. Για πρώτη φορά ο Άρης παίρνει αυτό το προβάδισμα 3 πόντων, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Χάτζατς, Καλαμπόκης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ. Θα πάρει το φάουλ από το Σιγάλο Σλαβερίματς, χαμηλά. Πάμε στο Γιάννη Νάτου, Γιάννη. Υπάρχει ρητή εντολή από τον πάγκο του Άρη για να πάει να πάνε οι παίκτες σε φάουλ, καθώς η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει με τα 5 φάουλ σε αυτή την τρίτη περίοδο, αλλά ο Άρης 45,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της περίοδου έχει μόλις 2 φάουλ. Αποσύρεται ο Σλαβερίματς που τα λέει εκεί με τον Μαχαιριανάκη. Χάτζατς. Παπαϊωακίμ. Και πάλι για τον Ισραηλινό. Φάουλ από τον Γιώργο Σιγάλα τελικά. Είναι το τρίτο φάουλ. Δικαίωμα για βολές από τον Νίκο Παπα-Νικολάου. Από τον Παντελή Παπαϊωακίμ στο συγγνώμη. 33 δεύτερα ακόμη για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Παπαϊωακίμ είναι εύστοχος, 52-50. Με 3 πόντους από τον Παντελή Παπαϊωακίμ, ο οποίος έχει και 3 φάουλ. Είναι άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από τον Χάτζατ, ο οποίος τρύπωσε στην άμυνα του Άρη. Ολιγόρησαν υψηλοί της ομάδας του Ηλία Ζούρου. Με επίθεση για την ΑΕΚ, Χάτζατς. Πελεκάνος. Για να δούμε αν ο Χάτζατς θα είναι αυτός που θα εκδηλώσει επίθεση. Όχι, τελικά Καλαμπόκης. 4 δευτερόλεπτα. Ασίστ για τον Παντελή Παπαϊωακίμ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Χαριτόπουλο. 11 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα απομένουν για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ένα συγκλονιστικό δεκάλεπτο που είχαμε την επιστροφή του Άρη στο παιχνίδι. Για πρώτη φορά κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Παπαϊωακίμ βεβαίως θα έχει τη δυνατότητα με εύστοχες βολές να ισοφαρίσει για την ΑΕΚ. Είναι η πρώτη εύστοχη μέχρι στιγμής, 52-51. Δύο στις τρεις από τον Παντελή Παπαϊωακίμ. Και 52-52. Για να δούμε ποιος θα εκδηλώσει την επίθεση για τον Άρη. Προφανώς θα ολοκληρωθεί στα χέρια των παικτών. Όχι, τελικά ο Κάστλ χρεώθηκε με βήματα. Διαμαρτύρεται εδώ ο Αμερικανός. Αλλαγή ζητάει ο Ηλίας Ζούρος. Και πάλι ο Wilkinson στο παιχνίδι στη θέση του Ράιαν Στακ. Αλλαγή όμως και για την ΑΕΚ. Μπουρούσης και Ρίματς στη θέση των Παπα-Νικολάου και Πελεκάνου.
Λοιπόν, ο στόχος και οι εντολές προφανώς του Λευτέρη Κακιούση είναι να περάσει στους ψηλούς η μπάλα. Παπαϊωακήμ. Όχι όμως εκεί που την πήρε ο forward της ΑΕΚ. Προσπάθησε με διπλή με δεύτερο, με follow, να στείλει την μπάλα στο καλάθι. Τελικά δεν τα κατάφερε. 52-52. Σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε. Απομένου για να τελειώσει το δραματικό παιχνίδι όπως εξελίσσεται εδώ στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. 54-57. Μπροστά στο σκόρι ΑΕΚ με ένα καλάθι τριών πόντων από τον Σλάβε Ρίματς, ο οποίος σημειωτέν έχει 4 στα 4 τρίποτα και σκοράρει μόνο με τρίποτα, καθώς έχει 12 πόντους, δηλαδή όλοι του είναι έξω από τη γραμμή των 6-25, και ένα του Παντελή Παπαϊωακήμ. Από την άλλη πλευρά ο Μάικ Βίλκινσον, ο κορυφαίος του Άρη, σημείωσε το μοναδικό καλάθι για την ομάδα του Ηλία Ζούρου σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Η επίθεση είναι για την ΑΕΚ με τον Γιάννη Καλαμπόκη να επαναφέρει την μπάλα. Χάτζατ, Ρίματς, Καλαμπόκης, Μπουρούσης και Παπαϊωακήμ είναι η πεντάδα για την ΑΕΚ. Κάστλ, Μπρούερ, Ασημακόπουλος, Γουίλκινσον και Στακ για την ομάδα του Λευτέρη Κακιούση. Του Ηλία Ζούρου, ζητώ συγγνώμη. 54-57 παραμένει. Φάουλ από τον Αντώνη Ασημακόπουλο εδώ. Προσπάθησε να ανακόψει τη διείσδυση του Σλάβε Ρίματς. Πάμε λίγο στον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Λευτέρης Κακιούσης ζητά από τους παίκτες του να ηρεμήσουν το παιχνίδι, καθώς πλέον βρίσκονται 3 πόντους μπροστά, 8 λεπτά ακόμη για τη λήξη του αγώνα. Ενώ από την πλευρά του ο Ηλίας Ζούρος δίνει τις προσπάθειες στον Μάικ Βίλκινσον, στον Κόρεϊ Μπρούερ και τον Ράιαν Στακ. Τους πιο αξιόπιστους σκόρερ μέχρι στιγμής για την ομάδα του Άρη. Φυσικά. Χάτζατς. Προσπαθεί να κάνει τη διείσδυση ο Ισραηλινός. Θα πάρει το φάουλ από τον Αντώνη Ασημακόπουλο. Είναι το τρίτο του. Διαμαρτύρεται στον Κώστα Κορομιλά. Τόσο ο παίκτης όσο και ο πάγκος του Άρη με τον Ηλία Ζούρο. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Εμπόδισε τον Ισραηλινό, ο οποίος είναι στις βολές. Είναι άστοχος. Το 54-57 για την ΑΕΚ παραμένει. Με το Χάτζατς να έχει σημειώσει μόνο 2 πόντους στο παιχνίδι και τώρα 3 με την εύστοχη βολή, αλλά έχει 7 assist και 2 κλεψίματα. 54-58, η διαφορά στους 4 για την ΑΕΚ. Ασημακόπουλος. Βίλκινσον. Παίρνει την προσπάθεια πάνω του. Μπουρούσης όμως σε ένα rebound. 54-58 παρεμένει για την ΑΕΚ. Χάτζατς. Σπαθεί, βγαίνει ψηλά ο Παντελής Παπαϊωακήμ. Χάτζατς τελικά για το rematch. Τροάτης θα κάνει το shoot για 2 πόντους. Είναι άστοχος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρίματς έχει 0 στα 5 σουτ 2 πόντων και 4 στα 4 τρίποντα. 6-53 ακόμη για να τελειώσει το συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στο Αλεξάνδριο. Μπρούερ, Ασημακόπουλος, σουτ για 3. Αστοχή. Rebound από το Χάτζατς. Το 54-58 για την ΑΕΚ παραμένει. Καλαμπόκης. Ρίματς προσπαθεί να βγει από τα σκρίν για σουτ. Μπρούερ, κόβεται ο Κροάτης. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τους παίκτες του Άρη. Ίσως έγινε φάουλ από τον Γιάννη Καλαμπόκη. Πριν από την δίσθηση του Μπρούερ. 56-58 με τον Αμερικανό να φτάνει τους 12. Εδώ και πάλι το lay-up από τον Κόρεϊ Μπρούερ. 6 λεπτά ακόμη. Χάτζατς. Καλαμπόκης, Ρίματς, σκρινάριο Παπαϊωακήμ, Χάτζατς, σουτιά 2, είναι εύστοχος, 56-60 από το καλάθι του Ισραηλινού, 5-49 ακόμη. Ασημακόπουλος, Κάστλ, Βίλκινσον, κόβεται από τον Γιάννη Μπουρούση. Εδώ και πάλι φάση, το κόψιμο από τον Γιάννη Μπουρούση στην προσπάθεια του Μάικ Βίλκινσον.
Αλλαγή για τον Άρη. Νικολάη Πάντιους και πάλι στο παιχνίδι στη θέση του Ασημακόπουλου. 5 και 38 ακόμη. Χάστλ. Μπρούερ. Καλή για το Στακ. Δυσκολεύεται εκεί από τον Παντελή Παπαϊωκίμου, ο οποίος θα χρεωθεί με φάουλ. Του λέει να μην μιλά ο Κώστας Κορομιλάς. Παπαϊωκίμου, ο οποίος έχει χρεωθεί με το τέταρτο φάουλ. 4 και ο Κόπερα που έχει καθυλωθεί στον πάγκο της ΑΕΚ. Τώρα η Αστάκ στις βολές. Μικρόφωνο στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Και ενώ πριν λίγο ακούστηκε από τα μεγάφωνα παράκληση της ΚΑΕ Άρης προς τους φιλάθλους ομάδας για μια πιο κόσμια συμπεριφορά, μιας και πριν από 5 περίπου λεπτά δέχτηκε ο Άρης την πρώτη παρατήρηση της φετινής χρονιάς. Στακ με διπλή προσπάθεια επιχείρησε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Πήρε το φάουλ από τον Μιχάλη Πελεκάνο. Δείχνει να έχει τραυματιστεί εκεί ο Αμερικανός. 56-60. 5 και 19 ακόμη για να τελειώσει το δραματικό παιχνίδι. Εδώ στο Αλεξάνδριο Κόπεναθ και πάλι στο παιχνίδι μετά από πολλή ώρα. Στη θέση του Παπαϊωακίμ. Και οι δύο με 4 φάουλ. ...57-60 από την εύστοχη βολή του Ράιαν Στακ, ο οποίος έφτασε τους 12. Και 13 τώρα, 58-60 από τον Αμερικανό που θα δώσει τη θέση του στο Δημήτρη Χαριτόπουλο. Καλαμπόκης. Κόπεραφ και πάλι Καλαμπόκης. Πρεσάρουν τώρα οι παίκτες του Άρη. Κόπεραφ, Χάτζατς. Κίνηση ζητά ο Ισραηλινός. Καλαμπόκης. Βγαίνει προς την πλευρά του Μπουρούση. Θα βγάλει για τον Κόπερα. Θα μείνει μπάλα στα χέρια του Αμερικανού. Ένα, κανένα. Η μπάλα που. Τελικά rebound από τον Corey Brewer. Σε ένα ακόμη rebound με τον Brewer να φτάνει τα 7. Πάντιους. Wilkinson κάτω από το καλάθι. Μάλλον φοβήθηκε εκεί το ύψος του Γιάννη Μπουρούση. Το 58-60 παραμένει για την ΑΕΚ. 4 και 29 ακόμη. Κόπερα. Βήματα. Από την προσπάθεια εδώ του Αμερικανού, υπό την πίεση του Μάικ Βίλκινσον. Ο Ηλίας Ζούρος ρίχνει και πάλι στο παιχνίδι τον Ράια Στακ. Στη θέση του Δημήτρη Χαριτόπουλου. Γιάννης Νάκου. Γιάννη. Από αντιμετώπισε ο αρχηγός του Άρη, ο Ράιαν Στακ, νωρίτερα και γι' αυτό αποσύρθηκε για δύο φάσεις. Ήταν όπως ήρθε μια διάθεση για εμετό. Προφανώς από την ένταση του αγώνα ηρέμησε λίγο και τώρα ξαναπαίρνει τη θέση στο παρκέ. Σταθερά ο καλύτερος παίκτης του Άρη μέχρι στιγμή στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά και σήμερα είναι πάντα μια αξιόπιστη επιλογή με 13 πόντους και άψογη στατιστική. Πάντιους, σούτια 2. Είναι εύστοχος ο Ρώσος. 60-60, ισοφαρίζει ο Άρης. 3 και 58 ακόμη. Για να δούμε την απάντηση της ΑΕΚ. Καλαμπόκης. Ο οποίος έχει συγγύσει σε αυτή την περίοδο. Κόπενραφ. Από την πίεση του Μπρούερ, ο οποίος όμως κρεώνεται με φάουλ. Είναι το δεύτερο, δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Αμερικανό του Άρη. Ρίματς. Και πάλι στο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Στη θέση του Πελεκάνου. Ζητά το σουτ, το μακρινό σουτ ο Λευτέρης Κακιούσης. Καλαμπόκης για τον Μπουρούση που βγαίνει ψηλά. Χάτζατς. Μπουρούσης. Σουτ για τρεις. Είναι εύστοχος. 60-63 από το σέντερ της ΑΕΚ. Ποιος επιχείρησε, τόλμησε και δικαιώθηκε. Μπουρούσης με 10 πόντους. Μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και 8 rebound. Προσπάθησε να απαντήσει αλλά δεν τα κατάφερε αρχικά και ο Wilkinson έχασε ένα σίγουρο καλάθι και κάτω από τη ρακέτα της ΑΕΚ, ενώ πήρε το επιθετικό rebound μετά από το άστοχο τρίποντο του Terrell Castle. Παπαϊωακίν και πάλι στο παιχνίδι στη θέση του Κόπερα και Πελεκάνο στη θέση του Ρίματς. Είναι η καλύτερη αμυντική, προφανώς. Πάντιους.
είναι παραφορά, θα πάρει την μπάλα. Ενώ ζητά, ζητούν οι διαιτητές να ηρεμήσει ο Πάγκος του Άρη. Στακ. Μπρούερ, σούτ για τρεις. Είναι άστοχος. Μετά από την προσπάθεια του Στακ, η μπάλα και πάλι στα χέρια παιχτών του Άρη και συγκεκριμένα του Μπρούερ. Τρία λεπτά ακόμη. Στακ. Θα βγάλει για τον Γουίλκισον, κάτω από το καλάθι του Άρη, καλάθι και φάουλ. 62-63. Και ο Μάικλ Γουίλκισον θα έχει τη δυνατότητα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Πάμε στο Γιάννη Νατού. Γιάννη. Είναι διαδοχικές οι αλλαγές από την πλευρά του Λευτέρη Κακιούση, ανάμεσα σε Ρήμας και Πελεκάνο, και μάλιστα όταν η ΑΕΚ επιτίθεται, περνάει ο Ρήμας, εφόσον βέβαια έχει σταματήσει η φάση. Όταν η ΑΕΚ αμήνεται, περνάει ο Πελεκάνος. Είναι το χαρακτηριστικό rotation, η εναλλαγή των παίκτων που κάνει ο Λευτέρης Κακιούσης για να έχει την καλύτερη απόδοση σε άμυνα και επίθεση. Wilkinson, που είχε φτάσει τους 19 πόντους, αστόχησε όμως, δεν έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να ισοφαρίσει. 62-63 και επίθεση για την ΑΕΚ. 2-47, 2-47 ακόμη για να τελειώσει αυτό το δραματικό παιχνίδι εδώ στο Αλεξάνδριο. Κόπερα, Ρήματς. 4-3, Ουρούσης θα βγάλει, θα προλάβει, δεν προλαβαίνει. Ο χρόνος όντως έδειξε 0 πάνω από το ταμπλό, δεν πρόλαβε ο Χάτζας να εκδηλώσει επίθεση, αλλά έμεινε στα χέρια του. Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως και είπε ο Γιάννης Νάτου, αμήνεται η ΑΕΚ, Παπαϊωακίν και Πελεκάνος στην πεντάδα της. 2-29 ακόμη, time out που παίρνει ο Λευτέρης Κακιούσης για να δώσει τις οδηγίες στους παίκτες του. 62-63. Με τον την ΑΕΚ να διατηρεί αυτό το μικρό προβάδισμα στις τελευταίες επιθέσεις. Wilkinson είναι πρώτο σκόρ, ενώ βλέπουμε εδώ κάποια highlights. Καλάθι από τον Γιάννη Μπουρούση. Ο Μπουρούσης που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 10 πόντους στο παιχνίδι και 9 rebound. Είναι ο κορυφαίος rebounder του αγώνα. Ο Mike Wilkinson που ήταν εξαιρετικός στη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου και στο τέταρτο. Με 19 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ για τον Άρη. 13 έχουν οι Πάντιους, Στακ και 12 ο Μπρούερ. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Νάτου να μας δώσει πληροφορίες που αλίευσε εκεί από τους δύο πάγκους. Γιάννη. Το βασικό στοιχείο στα λόγια του Λευτέρη Κακιούση προς τους παίκτες του, παίξτε άμυνα, play defense για τους αγκλωμαθείς. Καθώς προφανώς αυτό είναι και το στοιχείο το οποίο κρίνει ο Λευτέρης Κακιούσης ότι μπορεί να δώσει στην ΑΕΚ τη νίκη. Από την άλλη πλευρά, ο Ηλίας Ζούρος έδωσε την μπάλα αρχικά στον Ράιαν Στακ και από εκεί πέρα ελεύθερα σούτα από την περιφέρεια, κυρίως όμως διεισδύσεις από τον Νικολάη Πάντιους. Κάσλ, Μπρούερ, Wilkinson, Πάντιους και Στακ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Χάτζατς, Πελεκάνος, Καλαμπόκης, Μπουρούσης και Παπαϊωακήμ για την ΑΕΚ. Στακ. Wilkinson. Πιβοτάρι, θα ευστοχίσει. 64-63. Δύο ακόμη πόντι από τον Αμερικανό που φτάνει τους 21. Χάτζατ. Δίνει και πάλι προβάδισμα στον Άρη. Ο Μάικ Wilkinson, Καλαμπόκης. Βυσδί. Θα βγάλει στον Γιάννη Μπουρούση. Δύσκολη προσπάθεια και του τελευταίου, αλλά η επίθεση είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Ανανεώνεται με τον Χάτζατ. Όχι, τελικά δεν ήταν ανανέωση όντως, καθώς τελείωνε ο χρόνος. Έτσι είναι. Το σούτ της απελπισίας από τον Ισραηλινό δεν βρήκε στόχο. 64-63 παραμένει για τον Άρη. 1-41 ακόμη. Μπρούερ κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Και είναι πάνω του ο Καλαμπόκης. Μπρούερ. Θα πάρει το φάουλ από τον Παπαϊωακίμ. Είναι το πέμπτο. Και βολές για τον Κόρε Μπρούερ. Εδώ διαμαρτύρεται ο Παπαϊωακίμ. Ήταν να μάθει τι έδωσε εδώ. Εντάξει, δυστυχώς με πίεση. Παπαϊωακίμ και που αποσύρεται με 5 φάουλ με 7 πόντους. Και 3 rebound στο παιχνίδι και 3 λάθη ακόμη. Time out που ζήτησε
ο Λευτέρης Κακιούσης. Καθώς βλέπει ότι 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του παιχνιδιού η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ 64-63 με αυτή την ισχνή βεβαίως διαφορά, αλλά που υπάρχει δυνατότητα να μεγαλώσει εάν είναι εύστοχος στις βολές ο παίκτης του Άρη. Λέγαμε ότι σε αυτή την περίοδο ο Γιάννης Καλαμπόκης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός μέχρι και την τρίτη και το τρίτο δεκάλεπτο, σύγησε. Με αποτέλεσμα όλες οι επιθέσεις, να εκδηλώνονται από τους Ρήματς, Παπαϊωαχήμ και Μπουρούση. Μπουρούσης που είναι πολύ κοντά, double figure, δηλαδή σε διψήφιο αριθμό σε δύο στατιστικές κατηγορίες, στα rebound και στους πόντους. Έχει 10 πόντους και 9 rebound. Ενώ εξαιρετική παραγωγικότητα είναι και από τον Wilkinson, τον Mike Wilkinson, με 21 πόντους, 7 rebound, 4 από τα οποία είναι επιθετικά. Πάμε στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Ο Λευτέρης Κακιούσης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα και το τελευταίο time-out, στέλνει τους παίκτες να παίξουν επιθετικά. Pick and roll, δηλαδή να γίνει screen πάνω στην μπάλα στο με τον Taylor Copenhagen και από εκεί και πέρα η μπάλα να βγει προς τα έξω ώστε να υπάρξει ελεύθερο σουτ είτε από τον Slaven Rimac είτε από τον Γιάννη Καλαμπόκη, τους κατά τεκμήριο δύο καλύτερους περιφερειακούς σουτέρ της ομάδας. Από την πλευρά του Άρη, ο Ηλίας Ζούρος επιμένει στην πολύ δυνατή άμυνα η οποία έχει φέρει και αποτελέσματα στις τελευταίες φάσεις για την ομάδα του. Μπρούερ είναι εύστοχος, 65-63, δίνει αέρα 2 πόντων στον Άρη. Ρήματς και Καλαμπόκης, οι οποίοι έχουν ευστοχήσει σήμερα 7 φορές από τις 9 που επιχείρησαν σε τρίποντα. 66-63 με τον Μπρούερ να φτάνει τους 14 πόντους. Χάτζατς 1-23 ακόμη. Ρήματς 8-7, δηλώσει μόνος την προσπάθεια και είναι εύστοχος. Καλάθι και φάουλ από το Σλάβε Ρήματς. Τηρήθηκαν κατά γράμμα οι εντολές από τον Λευτέρη Κακιούση, έστω και αν ο Σλάβε Ρήματς δεν εκδήλωσε σουτ τριών πόντων. Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι η πρώτη φορά που ο Σλάβε Ρήματς ευστοχεί σε προσπάθεια 2 πόντων. Ενώ έχει 0 στις 2 βολές μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Για να δούμε αν ευστοχίσει τώρα. 66-66. Απαντά η ΑΕΚ. Και πάλι με αυτούς τους 3 πόντους του Σλάβε Ρήματς. Ποιος τα λέμε τον Κώστα Καρομιλά και διαμαρτύρεται και στον Λευτέρη Κακιούση. Βγήκε βέβαια για να παίξει ο Μιχάλης Πελεκάνος. 66-66. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Μπρούερ. Στακ. Κάσλ Βίλκισον, ασίστ. Αστόχησε ο Μάικ Βίλκισον εκεί κάτω από το καλάθι. Κορυφαίος σκόρερ του Άρη σήμερα, αλλά δύο εύκολα λέει άπε. Έχασε και μάλιστα σε πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Χάτζατ. Καλαμπόκης. 37 δεύτερα ακόμη. Πελεκάνος. Καλαμπόκης σουτ για 3. Είναι άστοχος το rebound ποιος. Ο Τέραλ Κάστλ. Η επίθεση για τον Άρη, αλλά μένει χρόνος και για την ΑΕΚ. Για να δούμε την επιλογή του Άρη με τον Τέραλ Κάστλ. 19-18 ακόμη. Μπρούερ. Προφανώς ο Αμερικανός θα εκδηλώσει επίθεση. Μπρούερ. Φτάσει μέχρι τον Βίλκισον. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. 68-60. 10 δευτερόλεπτα ακριβώς για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ και πάλι φάση, assist από τον Brewer στον Mike Wilkinson, που προηγουμένως βεβαίως έχασε το lay-up, αλλά τώρα ευστόχησε. 23 πόντους από τον Αμερικανό, με 9 στα 15 δίποντα, 1 στο 1 shoot 3 πόντων, 2 στις 4 βολές και 7 rebound. Εκκρεωθήκε με 2 λάθη. Έχει ένα κλέψιμο, εδώ βλέπετε το ταμπλό, το φωτεινό. Φωτεινό πίνακας 68-66 μπροστά ο Άρης.
και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τις εντολές από τον Λευτέρη Καγιούση στους παίκτες του για αυτή την τελευταία θα δείξει επίθεση των παικτών του. 10 δεύτερα ακόμη απομένουν. Δεν ξέρω αν δώσει εντολές να πάνε για τρίποντο ή να εκδηλώσουν επίθεση δύο πόντων. Λοιπόν, ο λόγος στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Την μπάλα από την πλευρά της ΑΕΚ στον Γιάννη Καλαμπόκη. Αυτός είναι που θα προχωρήσει, αλλά δεν θα εκδηλώσει επίθεση, καθώς απότερος σκοπός είναι να τραβήξει πάνω του παίκτη και να υπάρξει το ελεύθερο σούτα από τον Σλάβεν Ρίματς. Λοιπόν, η επίθεση για την ΑΕΚ. Ακούσαμε τον Γιάννη Νάτου. Από την άλλη πλευρά τώρα νέο time out έχουμε. Θα δούμε και την... τις εντολές από τον Ηλία Ζούρο. Ένα παιχνίδι όπου είχε αρκετές διακυμάνσεις. Είχαμε την ΑΕΚ να είναι αδιαφυσβήτητη πρωταγωνίστρια στις δύο πρώτες περιόδου. Εκεί όπου κατάφερε να συντηρήσει μία διαφορά διψήφια και φτάσει μέχρι τους 12 πόντους. Από εκεί και πέρα ο Άρης επανήλθε στα μέσα του δεύτερου του τρίτου δεκαλέπτου, κυρίως με τον Μάικ Βίλκινσον, είσοδος το οποίο έδωσε κάποια ζωντάνια στην ομάδα του Ηλία Ζούρου. Και έτσι έφτασε αυτή τη στιγμή να διεκδικεί τη νίκη. Προηγείται στο σκορ 68-66, αλλά θα δούμε και την απάντηση της ΑΕΚ στα αυτά τα 10 δεύτερα που απομένουν, όπως βλέπετε κι εσείς. Ο λόγος στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Αναφέραμε προηγουμένως τις εντολές του Λευτέρη Καγιούση, ώρα και αυτές του Ηλία Ζούρου, ο οποίος έδωσε θέσεις στους παίκτες με τον Μάικ Γουίλκινσον να είναι κάτω από το καλάθι για την αμυντική διάταξη αυτά. Ενώ μάλιστα όπως σημείωσε ότι αν δεν χτύπησε καλάθι θα πάρει time out και τότε θα δώσει εντολές για την επίθεση. Χάτζατς. 7 δεύτερα ακόμη. Χάτζατς τελικά θα βγάλει για ποιον. Για τον Πελεκάνο. Βγάζει για το Ρίματς έξω. Πελεκάνος, δύσκολη προσπάθεια. Μπάλα στα χέρια του Γουίλκινσον. Ο Άρης νικά. 68-66. Σε αυτό το δραματικό παιχνίδι δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή η τελευταία για τους παίκτες του Άρη. Συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στο κατάμεστο Αλεξάνδριο που έζησε άλλες εποχές της δεκαετίας του 80 και των αρχών της δεκαετίας του 90. 68-66 ο Άρης που πετυχαίνει την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα.